Με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο, οι Ηνωμένες Πολιτείες θέτουν τα όρια των αντιδράσεων της Τουρκίας για τους υδρογονάνθρακες στην Κυπριακή ΑΟΣ. Μέσα από συνέντευξη που παραχώρησε στην Καθημερινή ο βοηθός Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτείων, Wes Mitchell, προτάσει το διεθνές δίκαιο και τα δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας που απορρέουν από αυτό, το οποίο, όπως αναφέρει, ορίζει ότι η Λευκοσία μπορεί να εκμεταλλευτεί τους πόρους της με δίκαιο τρόπο. Ερωτηθείς μάλιστα για τις κινήσεις από πλευράς Άγκυρας που θέτουν εμπόδια στην εκμετάλλευση των φυσικών πόρων στην Ανατολική Μεσόγειο και αν αυτές είναι δυνατόν να θέσουν σε κίνδυνο τις γεωτρήσεις της ExxonMobil στην Κυπριακή ΑΟΣ, ο Αμερικανός αξιωματούχος σημειώνει πως η κατάσταση παρακολουθείται και λαμβάνεται σοβαρά υπόψη. Γνωρίζουμε την οπτική γωνία της Τουρκίας και η οπτική γωνία της Τουρκίας είναι μια μειοψηφία του ενός εναντίον όλου του υπόλοιπου κόσμου. Ο υπόλοιπος κόσμος έχει μια καθαρή, ευθεία άποψη για την ΑΟΣ της Κύπρου, βασισμένη στο διεθνές δίκαιο. 24 ώρες μετά τον στρατηγικό διάλογο μεταξύ Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών στην Ουάσιγκτον, ο Wes Mitchell επισημαίνει επίσης ότι η χώρα του βλέπει την Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ ως φυσικούς συμμάχους στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, σχολιάζοντας το περιεχόμενο των αναφορών του Αμερικανού αξιωματούχου, χαρακτηρίζει σημαντικό το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν προσεγγίζουν πλέον την Κυπριακή Δημοκρατία μέσα από τις εξελίξεις στο Κυπριακό ή τις σχέσεις της με την Τουρκία. Εμείς βλέπουμε την Κύπρο σε ένα δυτικό κράτος σε μια στρατηγικά ευαίσθητη περιοχή που απαιτεί δέσμευση από την Δύση και από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και άλλους από τον δυτικό κόσμο, διπλωματικά, οικονομικά, στρατηγικά. Ήταν ξεκάθαρη η τοποθέτηση ότι η θέση της Τουρκίας είναι μια θέση η οποία γίνεται αποδεκτή μόνο από την Τουρκία και κανένα άλλο. Από εκεί και πέρα, ποια είναι η ευθύνη δική μας, είναι να προβαίνουμε σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες και αυτό κάνουμε και συνεχίζουμε να κάνουμε, έτσι ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα ο ενεργειακός σχεδιασμός της Κυπριακής Δημοκρατίας. Για πρώτη φορά, επέδειξε, οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν με τόσο ξεκάθαρο τρόπο το μήνυμα σε σχέση με την ενάσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας στην αποκλειστική οικονομική της ζώνη.